Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα επιστρέφω με ένα vlog μαγειρικής. Ουσιαστικά πιο πολύ παρεούλα σας ήθελα όταν ξεκίνησα να φτιάχνω τη σπανακόπιτά μου. Ήθελα λοιπόν να φτιάξω μια σπανακόπιτα και γιατί την πεθύμησα, αλλά και για τον Άκη, για να τρώει έτσι σπανάκι, να παίρνει σίδηρο όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε ξεκίνησα, έχω καθαρίσει το σπανάκι μου από ό,τι βλέπετε τι λεκάνη εκεί. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό το σπανάκι, γιατί πήρε 1,5 κιλό, θα δείτε και στην πορεία που το αναφέρω. Το έπλυνα καλά και στη συνέχεια έπλυνα και καθάρισα τα κρεμμυδάκια τα φρέσκα που είχα πάρει και τον άνηθο, τα βασικά συστατικά δηλαδή της σπανακόπιτας. Φυσικά για μένα δεν σας κρύβω ότι το μαγικό συστατικό πέρα από αυτά είναι και η φέτα. Και βάζω αρκετή φέτα στη σπανακόπιτα. Ξεκίνησα λοιπόν, έβαλα το σπανάκι να το ζεματίσω. Ανά διαστήματα χρονικά μικρά το πίεζα προς τα κάτω με τη ξύλινη κουτάλα μου, γιατί έχει την τάση να φουσκώνει μέσα στην κατσαρόλα. Ξέρετε τι αγάπη έχω στο να μαζεύω το νεροχύτη ταυτόχρονα όσο μαγειρεύω, έτσι το βλέπετε κιόλας. Νομίζω ότι η σπανακόπιτα παίζει να είναι και το πιο μαμαδίστικο φαγητό που έχει υπάρξει ποτέ. Και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο και το απολαμβάνω κάθε φορά, ειδικά όταν το κάνει η μάνα μου, όταν τη φτιάχνει η μάνα μου τη σπανακόπιτα. Τρελαίνομαι, συγκλονίζομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα επέστρεψα με ένα vlog μαγειρικής. Όπως είδατε, έχω ξεκινήσει και φτιάχνω σπανακόπιτα. Θα την κάνουμε με τον απλό τρόπο, δηλαδή έχω πάρει έτοιμο φύλλο, γιατί σήμερα τελείωσα τις φυσιοθεραπείες του δεξί μου χέρι και δεν έχω καμία διάθεση, να χειροτερέψει πάλι το χέρι. Έχω βάλει και έχω πλύνει τα κρεμμυδάκια τα φρέσκα, 2 ματσάκια. Σας λέω τώρα, θα σας πω ποσότητες. 1,5 κιλό σπανάκι, το πήρα εγώ και το καθάρισα, δεν πήρα έτοιμο καθαρισμένο. 2 ματσάκια κρεμμυδάκι φρέσκο και 1 ματσάκι άνηθο. Θα το βάλουμε όλο αυτό και θα βάλω και 2 αυγά και 1,5 κιλό φέτα. Και το αλάτι και το πιπέρι είναι στη δική σας κρίση, πόσο θα βάλετε εσείς. Εγώ έτσι τη φτιάχνω. Πήρα χωριάτικο φύλλο για την πίτα. Κάποιες φορές έχω βάλει, νομίζω μία φορά έχω βάλει φύλλο κρούστας και άλλη φορά έχει τύχει να βάλω όλοι στο μυαλό μου, σφολιάτα. Με τη σφολιάτα δεν συγκλονίζομαι, είναι ειλικρινής. Στη σπανακόπιτα προτιμώ να έχει ένα άλλο φύλλο, έτσι. Και επειδή δεν μπορώ να καθίσω να φτιάξω τώρα αυτό που κάνει η μάνα μου αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και αργά η αλήθεια, είναι 9 και 20 τώρα που φτιάχνω τη σπανακόπιτα εγώ. Έχω ανάψει και το φούρνο μου. Θα βάλουμε έτοιμο φύλλο, οπότε ψιλοκόβω τα λαχανικά. Το μαχαίρι εδώ μεταξύ, κόβω πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι να μην κουπώ, δεν θα σας πω ψέματα. Οπότε το πάω σιγά σιγά το θέμα των κρεμμυδιών. Έχω κλείσει τον απορροφητήρι εδώ μεταξύ για να μπορείτε να με ακούτε. Για να μπορώ να σας μιλάω κανονικά, μου μουράει τη λόγαση από πίσω. Τα κρεμμυδάκια μυρίζουν απίστευτα. Για μένα το καλύτερο είναι όταν φτιάχνω τη σπανακόπιτα, δεν έχω φτιάξει γέμιση. Εκεί πριν βάλω τα αυγά, με δοκιμάζω λίγο. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει. Και αν σκεφτείτε ότι πιο μικρή, δεν ήθελα ούτε να το βλέπω το σπανάκι και τη σπανακόπιτα. Μεγαλούνται σε αυτήν τη σπανακόπιτα τη μαμά μου. Δεν θα το αφήσω πολύ ακόμα. Εν τω μεταξύ, έχω αλλάξει τη διαρρύθμιση της κουζίνας, γιατί έβαλα, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram που το έχετε δει, βάλαμε βάση για το στεγνοτήριο πάνω στο πλυντήριο, στο μπάνιο, όπου το στεγνοτήριο έχει φύγει. Και η κουζίνα έχει ανοίξει πάρα πολύ, γιατί γυρίσαμε το τραπέζι, οπότε έχει ανοίξει πάρα πολύ, δεν φαντάζεστε, και τη μαζεύω πολύ πιο εύκολα από την κουζίνα. Τώρα, παρόλο που έχει πράγματα πάνω στο τραπέζι, δεν αγχώνομαι, γιατί μαζεύεται πολύ πιο εύκολα.
Μόλις τα κόψω όλα θα σας δείξω και την ποσότητα μέσα στη λεκάνη που δείτε. Οπότε προς το παρόν θα ανάψω τον αγροφυτήρα. Τώρα βάζω τα κρεμμυδάκια με τον άνθρωπο. Έχω τσιγαρίσει τα κρεμμυδάκια και τον άνθρωπο. Είναι μεγάλη στιγμή για το μαγικό συστατικό της πανακόπτας που είναι η φέτα. Όλο το μυστικό είναι στη φέτα. Γι' αυτό το λόγο βάζω μπόλικη. Και η μάνα μου έτσι πολύ βάζει. Οπότε θα βάλω μισό κιλό φετούλα. Εξαιρετική φετούλα, πρέπει να σας πω. Συγκεκριμένα είναι τρυπόλεως. Την παίρνουμε από Γαλαξία, σούπερ μάρκετ Γαλαξία, από εκεί την πήραμε. Όπως και όλα τα υλικά που σας δείχνω. Λοιπόν, και τη θρηματίζω με τα χεράκια μου, από ό,τι βλέπετε. Παρόλο που μπήκε η φετούλα, θα βάλουμε και λίγο αλατάκι. Και λίγο πιπεράκι. Γιατί το σπανάκι, όσον αφορά το αλάτι, έχει την τάση να τραβάει το αλάτι. Οπότε βάζουμε και λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι. Όπως πάντα η γουγούλα δοκιμάζει πριν βάλει το κάπ. Βάζουμε δύο αγγούλα εδώ. Ανοίγουμε το φύλλο, αν είναι έτοιμο, ανοίγουμε τη συσκευασία. Αν φτιάχνουμε σπιτικό, ανοίγουμε το φύλλο θεωρητικά. Η γουγούλα όμως σήμερα, η μαμά γουγούλα, έχει έτοιμο φύλλο. Άρα, ανοίγω τη συσκευασία. Λαμβάνουμε το κάθε φύλλο. Πριν βάλουμε το επόμενο, τώρα πήγα να ξεχαστώ και να μην βάλω καθόλου, αλλά πρέπει να το λαμβάνουμε. Thank you.
Λοιπόν, η σπανακόπιτα είναι έτοιμη. Σας την έδειξα, θα σας την ξαναδείξω, θα δοκιμάσω κιόλας. Ωραία θα είναι βασικά. Λοιπόν, θα δοκιμάσω όμως μπροστά σας, γιατί μου έχετε πει ότι θέλετε μπροστά σας να δοκιμάζω αυτό που φτιάχνω. Οπότε, καίει τώρα λίγο. Τι είναι αυτό? Transformer. Ναι, αγάπη μου. Optimus Prime είναι. Optimus Prime. Το πιο δυνατό λοιπόν. Αυτοκίνητο. Το πιο δυνατό. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Το φύλλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το ξαναπάρω αυτό το φύλλο. Πολύ νόστιμο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Οπότε, κλείνω αυτό το βίντεο εδώ. Για να φάμε. Γιατί έχει πάει 11 παρά 10. Να φάμε στην πανακόπιτά μας. Και να ξαπλώσουμε κάποια στιγμή. Καταλαβαίνετε. Και εμείς θα τα πούμε στο αυριανό vlog. Φιλάκια πολλά.